Αγώνας γκυ λοιπόν. Είχαμε ώρα να δούμε τέτοιο αγώνα. Ο Αλέξανδρος Ροδοσθένους είναι με το μαύρο γκυ ενάντια στον Μαρίνο Γιαννάτο. Με το άσπρο γκυ. Με το άσπρο γκυ. Άσπρη ζώνη αντίον μπλε ζώνης. Πολύ ωραίο όμως. Ξεκινάει πολύ δυναμικά ο Ροδοσθένους, κάνοντας μια προσποίηση για το σύγκλι, μάλλον για το τράβημα και μετά για το σύγκλι. Γιαννάτος όμως θα κλείσει την full guard. Διαιτής θα τους φέρει λίγο στο κέντρο, μιας και είναι σε μια σταθερή θέση. Και συνεχίζουμε τη δράση μας από την guard μέσα. Γιαννάτος ελέγχει τα μανίκια του Ροδοσθένους. Ο Ροδοσθένους τον σηκώνει και ξανακάθεται πάλι κάτω. Έκατσε γιατί δεν είχε την απειλή από τον Γιαννάτο. Ναι, προσπάθησε ο Γιαννάτος να πιάσει τα μπατζάκια του. Οπότε πολύ έξυπνα επανέφερε τη θέση. Τώρα ο Ροδοσθένους κρατάει τα μανίκια. Δεν ξέρω πόσο θα τον βοηθήσει αυτό για να σηκώθηκε να περάσει την γκάρντ. Ο Γιαννάτος φαίνεται να μην προσπαθεί να ελευθερώσει τα χέρια του. Πολύ ωραίο. Ωραίο sweep. Ωραίο sweep από τον Γιαννάτο. Παρ' όλα αυτά ο Ροδοσθένους είναι ξανά όρθιος. Και τώρα με την τελαρίβα για τον Γιαννάτο. Καλή βάση από τον Ροδοσθένους. Πολύ ωραίο, διώχνει συνέχεια τα πόδια του Γιαννάτου. Και πολύ ωραίο τώρα περνάει. Όχι όμως, θα το χάσει και τώρα. Όχι ακόμα, και τώρα ο Γιαννάτος με το straight footlock. Είναι ναι, κοντά, είναι κοντά, ναι, είναι κοντά στο να το κλείσει ο Γιαννάτος. Περνάει και το πόδι από πάνω. Δεν είμαι σίγουρος ότι τους κάνεις του knee ripping. Αλέξη, δεν είσαι εδώ πέρα. Δεν είναι ακόμα knee ripping τίποτα. Όχι, δεν υπάρχει knee ripping βασικά για να μας απασχολήσει αυτό το κομμάτι. Το έξω πόδι δηλαδή είναι ελεύθερο τελείως. Έχει περάσει από πολλές καλές θέσεις ο Γιαννάτος. Επιμένει ο Γιαννάτος πάρα πολύ και βάζει πάρα πολύ δύναμη. Βάζει δύναμη, αλλά νομίζω ότι δεν πιέζει με τη λεκάνη του για να μπορέσει να δώσει αυτό το έξτρα. Ναι, ακριβώς. Δεν φαίνεται ο Ροδοσθένους να ενοχλείται. Φαίνεται ψύχρεμος. Σίγουρα υπάρχει πίεση, σίγουρα υπάρχει πόνος, αλλά φαίνεται ψύχρεμος. Όχι αρκετό για να κάνει το Ροδοσθένους να ανησυχήσει για το πόδι του. Τώρα έχει πιάσει και αυτό και το Ροδοσθένους τελικά το straight footlock. Από πού ήρθε αυτό? Wow, αυτό είναι τόσο ξαφνικό. Απίστευτα ξαφνικό. Και για τον νικητή, η υποταγή, Λέωνια Αλέξανδρος Ροδοσθένους. Oliver.